Το αγαπημένο σε όλους δίδυμο ο Αστερίξ και ο Βελίξ μπαίνει σε νέε περιπέτειε. Αυτή τη φορά θα έχουν στο πλευρό του έναν δημοσιογράφο, ο χαρακτήρα του οποίου είναι εμπνευσμένο από τον Τζούλιαν Ασάν, τον άνθρωπο που το 2010 διέρευσε μέσω του Wikileaks περισσότερα από 250.000 διπλωματικά έγγραφα. Το νέο κόμικ τη σειρά με τίτλο Ο Αστερίξ και ο Χαμένο Πάπυρο θα κυκλοφορήσει στι 22 Οκτωβρίου σε όλο τον κόσμο. Στην 36η έκδοση τη επιτυχημένη σειρά κόμικ, το διάσημο του θα ενώσει τι δυνάμει του ...σε μία μάχη κατά του πολέμου προπαγάνδας που τους έχουν κηρύξει οι Ρωμαίοι εχθροί τους... ...με το δημοσιογράφο Confounder Politics που θα ανήκει στο στρατόπεδο των καλών... ...και θα εργάζεται στην εφημερίδα κοντά του Μέκο. Το νέο κόμικ θα κυκλοφορήσει δύο χρόνια μετά την επανεμφάνιση του γαλατικού διδήμου, έπειτα από οκταετή πουσία για πρώτη φορά στη σκοτία στην ιστορία που είχε τίτλο Asterix and the Pigs και η οποία πούλησε περισσότερα από 5,4 εκατομμύρια αντίτυπα σε 15 χώρε και μεταφράστηκε σε τουλάχιστον 20 γλώσσες και διαλέκτους. Η νέα έκδοση θα κυκλοφορήσει σε 4 εκατομμύρια αντίτυπα, τα μισά στα γαλλικά και τα υπόλοιπα σε άλλε γλώσσες. Η διάσημη σειρά κόμιξ είναι έργο του σκητσογράφου Αλμπέρ Ουντερζο και του κειμενογράφου ...και εμφανίστηκε το 1959. Έγινε best seller στο χώρο των κόμιξ... ...με περίπου 365 εκατομμύρια αντίτυπα να έχουν πουληθεί παγκοσμίως. Μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο και αποτέλεσε έμπνευση... ...για ένα θεματικό πάρκο, το πάρκο Αστερίξ έξω από το Παρίσι. Ο Ούντερ 88 ετών σήμερα, ανέλαβε τη συγγραφή των κειμένων... ...όταν ο Γκωσίνη πέθανε το 1977.